Την Παρασκευή, ο επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας του Λιβυκού Κοινοβουλίου, Ταλάλ Αλ-Μαϊχούμπ, κάλεσε τον πρόεδρο και τα μέλη του Κοινοβουλίου να σκεφτούν προσεκτικά προτού δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του Αμπντούλ Χαμίντ Μπεϊμπά. Σε δήλωσή του, ο Αλ-Μαϊχούμπ είπε: «Σε μια χρονική στιγμή που ο λαός μας προσβλέπει στην ομιλία της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, ελπίζοντας να ολοκληρώσει την κυριαρχία και το κύρος του έθνους και να βελτιώσει τις υπηρεσίες, μας εξέπληξε η αποδοχή των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Τουρκία και η αποδοχή της παρουσίας τους στη χώρα από τον Πρωθυπουργό». Ο Αλ-Μαϊχούμπ κάλεσε το Κοινοβούλιο να σκεφτεί προσεκτικά πριν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, έως ότου ξεκαθαρίσει ο μεταβατικός Πρωθυπουργός τη θέση του σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την τουρκική πλευρά. Σε συνέντευξη τύπου στην Τρίπολη την Πέμπτη, ο μεταβατικός Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα διατηρήσει σε πλήρη ισχύ το μνημόνιο συνεργασίας με την Τουρκία. Γράψτε στα σχόλια τη γνώμη σας για την είδηση. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις.